πώς αντικρίνει, πώς έτσι προσεγγίζει η ομάδα το αυριανό ιστορικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα μέσα στην Τούμπα. Πλέον βρισκόμαστε στους ομίλους, οπότε θεωρώ ότι η ομάδα έχει το δικό της στυλ. Εννοείται έχουμε μια πάρα πολύ καλή άμυνα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επιθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο και πιστεύω ότι αυτό θα πάρουμε στο γήπεδο. Εννοείται ότι ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε το δικό μας την παιχνίδι στο γήπεδο. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χάρη. Επειδή έχεις παίξει παλιότερα στην Ελλάδα, ποια διαφορά βλέπεις τώρα στον ΠΑΟΚ, αν μπορείς να συγκρίνεις πλέον ως παίκτης σε κάποια άλλη χώρα, ας πούμε, την ομάδα του ΠΑΟΚ, και αν υπάρχει κάποιος παίκτης που θεωρείς ότι είναι κίνδυνος για την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Κατάφερε και πριν δύο χρόνια να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Τις τελευταίες χρονιές έχει και καλές πορείες στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι ανέκαθεν ο ΠΑΟΚ ήταν μια δυνατή ομάδα, απλά τα τελευταία χρόνια έχει και αποτελεσματικότητα. Κάνει το γεγονός ότι έχεις να αγωνιστείς στην Ελλάδα, αν παίξεις αύριο, αν παίξεις αύριο φυσικά, αποτελεί έξτρα κίνητρο για σένα μία συμμετοχή στο αυριανό παιχνίδι. Θεωρώ ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι κίνητρο τέτοιου είδους αγώνες, ευρωπαϊκοί αγώνες, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν και αυτό τα λέει όλα, είναι αυτό που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, όλοι μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε σε τέτοιο επίπεδο και να δείξουμε ότι μπορούμε να το απεξέλθουμε. Άρα γνωρίζεις πολύ καλά τι σημαίνει να είναι μια γεμάτη Τούμπα και αύριο θα είναι άδεια. Αυτό για τους ποδοσφαιριστές, τους αντίπαλους, από τη μία ίσως να είναι και καλό. Από την άλλη, όμως, και αν δεν μπορεί, θα λείπει ο κόσμος. Εσύ προσωπικά, πώς το εκλαμβάνεις αυτό ότι αύριο λόγω της πανδημίας δεν θα υπάρχει ο κόσμος? Είμαι της απόψης ότι ο κόσμος λείπει από τα γήπεδα και θεωρώ ότι είναι μείον για κάθε ποδοσφαιριστή. Όλοι μας θέλουμε να παίζουμε σε ωραίες ατμόσφαιρες. Ξέρω βασικά την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Μακάρι να ήταν γεμάτη αύριο. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας δεν θα μπορεί. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι προς όφελος των παιχτών. Είτε η παιδούχος ομάδας, είτε φιλοξενούμενης, δεν είναι προς όφελος. Οποιοσδήποτε παίχτης θέλει να πει σε γεμάτο γήπεδο.